Στο τέλος της φτάνει μια χρονιά αγωνιστικών κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ και στα Γιάννενα με τα μέλη του ΔΣ του τοπικού σωματείου να κάνουν έναν σύντομο απολογισμό της χρονιάς που φεύγει. Ο πρόεδρος του σωματείου Θωμάς Κατσάνος αναφέρθηκε στην πρόσφατη αγωνιστική κινητοποίηση στην Αθήνα και στο συλλαλητήριο, αλλά και στη συνάντηση που ακολούθησε με τους υπουργούς της κυβέρνησης, κυρίους Γέρα Πετρίτη και Βρούτση αντίστοιχα, και τον Άκη Σκέρτσο, υπεύθυνο συντονισμού για το κυβερνητικό έργο, στους οποίους τέθηκαν τα αιτήματα του κλάδου. Η Επιτροπή Αγώνα, όταν μας καλεί η ΣΕΑ, η Επιτροπή Αγώνα η ΣΕΑ μας καλεί στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της Αθήνας. Στις 14 Δεκάτου του 19 η αντιπροσωπεία της ΕΑΣ συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αποτελουμένη από τους υπουργούς Γεώργιο Γεραπετρίτη Επικρατείας, Ιωάννη Βούρτση Εργασίας και Άκη Σκέρτσο Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου. Έθεσε όλα τα αιτήματα των συνταξιούχων που αναφέρονται αναλυτικά στο υπόμενο προς τον Πρωθυπουργό, με αιχμή μπροστά στα Χριστούγεννα την άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους τη 13η σύνταξη και τα παράνομα παρακρατηθέντα. Επίσης έθεσε την απέτηση των συνταξιούχων για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Από όλα αυτά, εμείς οι συνταξιούχοι, ενώ αγωνιζόμαστε με πάρα πολλές αντέξιες συνθήκες, δεν πήραμε τίποτε. Μας υποσχέθηκαν οι κύριοι υπουργοί ότι μέσα στο Γενάρη θα μας απαντήσουν. Εμείς περιμένουμε. Στο ίδιο μήκος κυμάτος ο Β' Αντιπρόεδρος Χρήστος Γκαρτζονίκας, ενώ ο Ταμείας του Σωματείου Αποστόλης Ντόντορος απίφθινε ανοιχτό προσκλητήριο στους συνταξιούχους για την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας στις 12 Ιανουαρίου στην Ελεούσα. Καλούμε τους συναδέλφους την Κυριακή 12 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι στο κέντρο Καρβούνη στην Ελεούσα για να γιορτάσουν όλοι μαζί τον ερχομό του καινούριου χρόνου με την κοπή της βασιλόπιτας. Θα ακολουθήσει γεύμα, μουσική, χορός. Οι κάρτες στοιχίζουν 8 ευρώ το άτομο για τη συμμετοχή των συναδέλφων. Τα υπόλοιπα, μουσική και ποτά, θα είναι πληρωμένα από το σωματείο μας. Επίσης, να μην ξεχάσουμε τα κολακευτικά λόγια των κυβερνώντων, τα περήφανα γερατιά ηραχοκουκαλιά της Ελλάδος και μπαίνοντας την πόρτα της Βουλής τα ξεχνούν. Εύχομαι το 2020 ας να μην τα ξεχάσουν, γιατί πίσω έχει η Αχλάδα την ώρα.